Ρόδο Καύσωνα να μπήκε και σήμερα η Κύπρος, με τη μία κίτρινη προειδοποίηση να διαδέχεται την άλλη. Έχουμε κίτρινη προειδοποίηση, τουλάχιστον για τη σημερινή, γύρω στις μέγιστες θερμοκρασίες των εσωτερικών και τα ψηλότερα ορεινά. Κίτρινη προειδοποίηση εκδόθηκε και για αύριο, με την κατάσταση να γίνεται ανυπόφορη, ακόμα και το βράδυ το οποίο θα συνοδεύεται με υψηλές θερμοκρασίες. Η πιθανότητα είναι ότι θα έχουμε και για τις μέγιστες ελάχιστες θερμοκρασίες και θα είναι περίπου 27 στο εσωτερικό νότια και ανατολικά παράλια και 25 στα δυτικά και βόρεια παράλια. Η κατάσταση δύσκολη και για πολλούς εργαζόμενους που χρειάζεται να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση για την αυστηρή τήρηση των κανόνων που ισχύουν σε ημέρες καύσωνα, σε εργοτάξια και εξωτερικούς χώρους εργασίας. Τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν στους χώρους όπου διεξάγουν εργασίες τις παράμετρους που συμβάλλουν στην θερμική καταπώνηση. Είναι επικίνδυνη η έκθεση των εργαζομένων στον υγειό, αν και δεν έχουμε ψηλές υγρασίες, αλλά πάλι οι ψηλές θερμοκρασίες το καθιστούν επικίνδυνο. Οι ψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να υποχωρήσουν πριν από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.